Ευχαριστώ τον Ιδρύο που δέχτηκε το διαδίκτυο του συλλόγου μας και έγινε αυτή η συνάντηση. Θα ξεκινήσω την τοποθέτησή μου, θέλοντας να πω ότι συγγνώμη που το δείξα πριν αρχικά, ότι συμπληρώνω το ξέφερα για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί το διπλό τύπου μας προσκαλούσαν να είναι τέτοιοι βουλευτές του νομού. Αυτοί ήταν οι βουλευτές και οι υπουργοί του νομού, ώστε αυτό το πράγμα να καταλάβουμε ότι πλέον είναι λάθος η νομοθεσία. Είναι λάθος από μένα να βγαίνω και θέλω να το σήμερα και να το θέσω σωστά ότι ο Δήμος και να θέλει δεν μπορεί να κάνει κάτι. Και η αστυνομία δεν είναι το πρόβλημά μας. Σίγουρα. Ούτε πίσαν το θεά ανοχή και συγκάλυψη στο να λειτουργούν με τα καταστήματά μας. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Δεν καταλογίζω ευθύνες του Δήματος, ούτε στους προηγούμενους Δημάρχους. Και σκοπός μου δεν ήταν να το κάνει. Θέλω να απολογηθώ για το λάθος μου ότι τον τελευταίο καιρό είμαι πολύ ενεργός στα social media, αλλά είναι το, και αυτό το κάνω για να καταλάβουμε ότι όταν χρησιμοποιούμε τα social media που είναι το όπλο των εποχών μας, δημιουργούμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Εγώ θέλω να απολογηθώ γι' αυτό και επειδή και ήθελα να καταλάβουν όλοι τη δύναμη αυτού του όπλου, το αφήνω στην άκρη. Εγώ πλέον σαν πρόεδρος, γιατί εκπροσωπώ ένα σύλλογο. Το μόνο που θέλω να ζητήσω από τους εκπροσώπους του Δήμου εδώ είναι ότι δεν μπορούμε να βγαίνουμε να λέμε ότι θα πάμε σε κανονιστικές οι οποίες θα σταματούν τους οίκους έξω στη μία η ώρα και θα δουλεύουμε μέσα όταν η νομοθεσία ήδη δεν το επιτρέπει. Άρα είναι άτομο να το συζητάμε καν. Καλύτερα λοιπόν να μην το πούμε. Να πούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό θα εκτιμηθεί ακόμα καλύτερα από εμάς και δεν θα μας δώσει δικαιώματα να λέμε τίποτα. Δεν μπορούμε να επέμβουμε. Καλό θα ήταν λοιπόν να δούμε ότι το συντονόμετρο που είναι τοποθετημένο μπροστά στον Πρόεδρο και να μεταφερθεί, σας παρακαλώ, αυτό σε αυτούς που μας εκπροσωπούν στην Βουλή ότι πλέον ένα μαγαζί δεν μπορεί να λειτουργήσει στα 80 δεσιμπέλ όταν εδώ πέρα μιλάει ένας άνθρωπος στα 85 δεσιμπέλ, χωρίς μουσική. Σας παρακαλώ λοιπόν πολύ όλοι όσοι είστε εδώ, σεβαστείτε τον κόπο μας και ό,τι προσπαθούμε να κάνουμε σε αυτόν τον τόπο και φύγετε πλέον ότι δεν ζήτησε κανένας να μην εφαρμοστεί νομοθεσία. Αλλά μια νομοθεσία η οποία θα εισταθεί, όχι μια νομοθεσία η οποία είναι ελαφασμένη με απαρχαιωμένα όργανα να τελειούνται οι μετρήσεις και εμείς να πρέπει να πάμε τις επιχειρήσεις μας σε αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Επίσης θέλω να διαχωρίσω ότι επειδή τις τελευταίες μέρες βλέπω πολύ στα social media και γενικότερα στις κουβέντες ότι έχουμε θέματα το τι γίνεται στα χωριά, το τι γίνεται σε άλλες πόλεις. Το τι γίνεται στην πόλη μας δεν αφορά ούτε τα χωριά, ούτε τις διπλανές μας πόλεις ή και τις πιο απομακρυσμένες από εμάς. Το τι γίνεται στο μας πρέπει να γίνεται στον τόπο μας. Καλώς ή όχι, τα τέτοια στα χωριά για όλους μας είναι κάτι μυθικό γιατί οι τουρίστες που έχουμε αυτή τη στιγμή και ο τουρισμός στην πόλη θα πάει και άλλο για σειράς. Οι άνθρωποι αυτοί προς τιμή τους έχουν τον τρόπο να λειτουργούν και να μην έχουν καταγγελίες. Άρα δεν θα θέλω προσωπικά εγώ σαν μέλος της θρίασης να ξανακούσω από κανένα τουλάχιστον μέλος μας ότι έχουμε θέματα με τα διπλανά μας χωριά. Πρέπει να δούμε τι γίνεται σε εμάς, στη γειτονιά μας και στην πόλη μας. Πιστεύω ότι αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Όσον αφορά στις προηγούμενες αντίστοιχες που έχουμε κάνει το Δήμα, πρόκειται για τους φορείς, είπαμε και δεν ζητήσαμε ή απαιτήσαμε, είπαμε όταν δεν έχουν καταγγελία, μην έρθουν οι ελέγξεις. Και αυτή δεν ήταν η σπονία άνθρωποι μεταξύ μας, ήταν κάτι το οποίο συζητάμε. Αφήστε μας να δουλέψουμε. Το πρόβλημα μας με τον γείτονά μας να το λύσουμε εμείς, να μην μας το λύσετε εσείς. Και χαίρομαι ιδιαίτερα σήμερα που ο γείτονάς μου και ό,τι προβλήματα έχουν τον τελευταίο καιρό που είναι μεταξύ μας βρίσκεται εδώ. Και θα ήθελα ο ίδιο, αν το επιτρέψετε, να τοποθετηθεί, όχι για το προηγούμενο διάστημα, για τις τελευταίες εβδομάδες που έχει τοποθετηθεί αυτό το όργανο που έχω πάρει. Και προσπαθώ οι άνθρωποι που παίζουν σε μένα να σέβονται το ίδιο όργανο που έχει επιχείρηση αυτό στο μαγαζί του. Θέλω να πείτε κι εσείς, αν ξέρετε, αν έχετε κάποια καταγγελία τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Νομίζω ότι δεν είναι. Παρ' όλα αυτά βρέθηκα 11.30 ώρα το βράδυ της Παρασκευής, χωρίς να έχω καταγγελία, μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Προς τιμή τους οι αστυνομικοί ήταν πάρα πολύ καλοί και μαζί μου και με τα υπόλοιπα μέλη που βρεθήκαμε εκεί, αλλά πολύ απλά αν δεν είχαμε
στην ουσία μιλήσει ο ένας με τον άλλο, πιθανώς όλος ο σύλλογος, ποιο να την καταστώ, να τα πήγα μου σχέδια και να το βράδυ, θέλει να το είμαι στην αστυνομία. Σε τι άλλο μέσα. Βασικά θέλω να μείνω σε αυτό πιο πολύ, ότι πλέον να βγάλουμε το δήμα από το παιχνίδι. Δεν μας θεωρεί, μα πρόβλημα θα είναι αντιδημάρχη και ποτέ δεν το έχω θέσει έτσι για να καθαρίσω τη θέση μου. Μας θέλει μια λάθος δημοθεσία η οποία ήρθε η ώρα να διορθωθεί, όχι για εμάς, για όλους. Δεν γίνεται άλλο. Δεν μπορεί να γίνει ένα κατάστημα σε 80 δεσιμπέλ. Και προκαλώ αυτή τη στιγμή όλα τα social media που είναι εδώ να τραβήξουν το δεσιμπελόμετρο, να δουν σε πόσα δεσιμπέλ μετά εγώ ήδη. Δεν γίνεται να εφαρμόζεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή στην ουσία είναι σαν να κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Εγώ δεν μπορώ να το επιτρέψω άλλο σαν πρόεδρος να αντιμετωπίζονται τα μέλη μου σαν εγκληματίες σε κάτι το οποίο στην ουσία είναι λάθος. Παρακαλώ λοιπόν να μεταβληθεί κύριε πρόεδρε Μεγελίου από το επιμελητήριο και τους ανώτερους τη διατική εξουσία ώστε να δούμε κάποια ρύθμιση αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται άλλο. Δεν μπορούν οι επιχειρήσεις να λειτουργούν μετά από τα δεσμένα. Είναι ανούσιο. Δεν στέκει, δεν υφίσταται. Δηλαδή, όσον αφορά το ωράριο, οι αδειές μας αυτές είναι, το γνωρίζετε. Και προσωπικά είναι ένας εγκληματής που το τηρώ στο έβαλα. Τρεις ώρα κλείνει η μονάχη μου. Γιατί η ομάδα κόσμου είναι αδίκορη. Αλλά όλοι μας ταξιδεύουμε, όλοι μας δουλεύουμε. Γιατί δεν εφαρμόζεται το ίδιο άλλο. Αυτή είναι η απορία. Σε αυτό επίσης έκανα μια απάντηση.